Η Επισκοπή είναι η ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Γιούχτας με τη συμμετοχή του Πόρου. Η ομάδα του Ρεθύμνου κέρδισε 4-0 το Πόρο και 1-0 το Γιούχτα, ενώ το μεταξύ του παιχνίδι έληξε 0-0. Στην κάμερα τη Κρήτη TV μίλησε ο προπονητής του Γιούχτα Νίκος Σουριάς, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις μεταγραφές, ενώ οι Καλογεράκη, Σταθόπουλος και Κεφαλιάς μίλησαν για τους στόχους της Επισκοπής. Στο Παγκρίτιο Στάδιο έγινε το καθιερωμένο τουρνουά του Γιούχτα, ωστόσο αυτό δεν έφερε την ονομασία Μάρκο Μιχελάκιο, καθώς δεν έγινε στην έδρα του. Στο τουρνουά συμμετείχαν ο Πόρος και η Επισκοπή με τις τρεις ομάδες να δείχνουν κάποια θετικά δείγματα εν ώψη της νέας σεζόν. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε χρονικά, ο Γιούχτας και ο Πόρος ήρθαν ισόπαλοι 0-0, ενώ στο δεύτερο ο Πόρος ιτήθηκε από την Επισκοπή με 4-0. Την αυλαία του τουρνουά έκλεισε το παιχνίδι Γιούχτας Επισκοπή με την ομάδα του Ρεθύμνου να κερδίζει με 1-0. Στην κάμερα της Κρήτη TV μίλησε ο προπονητής του Γιούχτα Νίκος Σουριάς, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα συμπεράσματα που έβγαλε από τα δύο αυτά φιλικά, αλλά και για το ενδεχόμενο κάποιας νέας μεταγραφής. Θεωρώ ότι τα σημερινά ημίχρονα που δώσαμε διαφορετικές ομάδες θα φανούν πάρα πολύ χρήσιμα για την πορεία γενικότερα της ομάδας μας. Έχουμε αρκετά συμπεράσματα που χρειάζεται να βάλουμε λεπτομέρεια στη δουλειά μας για να βελτιωθούμε. Γενικότερα είμαστε ευχαριστημένοι, διότι και στο πρώτο ημίχρονο οι συνθήκες ήταν λίγο δύσκολες με τη ζέστη. Θεωρώ ότι, όπως έχω ξαναπεί, ο χρόνος είναι σύμμαχός μας και κάθε μέρα θα παρουσιαζόμαστε και καλύτεροι. Μένουμε την προκήρυξη για να δούμε τι ακριβώς δεδομένα θα έχουμε. Και από εκεί και πέρα, ότι θεωρώ ότι θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα, ναι. Από την πλευρά της Επισκοπής, οι Καλογεράκη, Σταθόπουλος και Κεφαλάς μίλησαν για τη νέα χρονιά και το στόχο της ομάδας του Ρεθύμνου. Εντάξει, πέρυσι, αν θυμηθούμε, άμα κάναμε μια ανασκόπηση της χρονιάς, είχαμε ξεκινήσει πολύ κακά το πρωτάθλημα. Στην πορεία ανακάμψαμε. Κάναμε όντως μια πόντως πάρα πολύ καλή χρονιά. Φέτος το στόχος μας είναι ένα καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργούμε φάσεις, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο με τους νέους προπονητές μας και σίγουρα να πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα για την νίκη. Σίγουρα ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα, να μην ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε πέρυσι και να τρέχουμε μετά. Επιθυμούμε να καταλήξουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να κάνουμε μια καλή πορεία για την ομάδα, να το ευχαριστηθούμε και ό,τι καλύτερο είναι να γίνει και για την ομάδα και για όλους, ατομικά και ομαδικά. Κοιτάξτε, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, ώστε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και ίσως να περάσουμε και την περσινή μας θέση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Οπότε θα κάνουμε τα πάντα, θα δουλέψουμε σκληρά για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.